Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό, ένα αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότση και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε από την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοντζιά. Ποιο είναι το αντίκτυπο της επόμενης μέρας, ετοιμάζεται για νέα κίνηση μετά και την συνεδρία της κίνησης Πράτου? Δεν σας άκουσα κύριε Τοτοκότση. Ετοιμάζεται για νέα κίνηση μετά τη συνεδρία της κίνησης Πράτου? Πώς σχολιάζετε την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου του Κοντζιά? Διαπιστώνεται ότι υπήρξε σημαντική αντίθεση. Υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Ένα το εμφανές και ένα αυτό που δεν φαίνεται και προσπαθούμε να το εκτιμήσουμε. Μάλιστα. Το εμφανές σημείο είναι ότι ήρθε σε διάσταση απόψεων σημαντική με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Η διάσταση αυτή πήρε μεγάλη έκταση με την κίνηση που έκανε ο Υπουργός Αμήνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μίλησε για πλάν B στα Βαλκάνια αν δεν επικυρωθεί η συνθήκη των Πρεσπών από τα Σκόπια, χωρίς να έχει τέτοια αρμοδιότητα, διότι μίλησε για ένα θέμα καθαρά διπλωματίες, αρμοδιότητες του Υπουργού Εξωτερικών, και μάλιστα εκ των υστέρων είπε ότι για αυτό το θέμα ήταν ενήμερος ο Πρωθυπουργός, απλώς δεν συμφωνεί με αυτό το θέμα. Και το έθεσε στους Αμερικανούς ο Υπουργός Αμήνης. Την ίδια στιγμή πήρε και θέση για στοιχεία σχετικά με την παραχώρηση βάσεων στην Ελλάδα στους Αμερικανούς, κάτι που ήταν πάλι θέμα του Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή προσπαθούσε να βάλει στην άκρη τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό είναι η απόδειξη ότι κινήθηκε ο Υπουργός Αμήνης σε χώρους που δεν είχε αρμοδιότητα, παραγωνίζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών. Προστέθηκε και η διαφωνία μέσα στη διάρκεια μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον οδήγησε στην παρέτηση των Υπουργών Εξωτερικών. Αυτό είναι το εμφανές στοιχείο. Ενδεχομένως όμως, και υποπτευόμαστε, να υπάρχουν και μη εμφανείς λόγοι, τους οποίους προσπαθούμε να γνωρίσουμε. Μάλιστα δε, η χθεσινή δήλωση του κυρίου Κοντζιά, που λέει ότι αν θεωρείτε ακατανόητη την παρέτησή μου, σας παραπέμπω στην εννιασέλιδη επιστολή παρέτησης που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Αν θέλει ο Πρωθυπουργός, ας τη δώσει τη δημοσιότητα. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι, τους οποίους δεν γνωρίζουμε γιατί δεν δημοσιοποιήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η παρέτηση ενός Υπουργού Εξωτερικών σε μια περίοδο που τα θέματα αρμοδιότητάς του, δηλαδή ο χειρισμός θεμάτων εθνικής σημασίας που είναι σε εξέλιξη, είτε μιλάμε για Κυπριακό που αρχίζουν οι συζητήσεις αυτές τις μέρες πάλι οι ενδοκυπριακές, είτε μιλάμε για την ένταση κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο με τον Μπαρμπαρός από χθες και συνεχίζονται ακόμα, είτε μιλάμε για το τεράστιο θέμα το Σκοπιανό που είναι σε εξέλιξη με αβέβαια έκβαση αφού δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστεί ή όχι. Το να παρετείται εκεί πάνω ο Υπουργός Εξωτερικών, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι σημαντικό έχει συμβεί πέρα από αυτά τα εμφανή που προανέφερα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής όμως δεν τα γνωρίζουμε. Θα περιμένουμε. Λυπηρό για τη χώρα και για το κύρος της να συμβαίνουν αυτά που έκανε ο Υπουργός Αμήνης στην Αμερική και επιπλέον να αναγκάζεται σε παρέτηση ο Υπουργός Εξωτερικών σε μια κομβική περίοδο για την εξέλιξη των θεμάτων που θέλουν χειρισμό από τη διπλωματία μας. Στρατηγέ, μια που αναφερθήκατε στη συμφωνία των Πρεσπών, η διβέστηση εξέλιξη, η ψηφοφορία, υπάρχουν τα σενάρια αναβολή τη ψηφοφορία, γίνεται ένα χαμό στη γειτονική χώρα στα Σκόπια. Ποια προβλέπετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα? Θα την αχτεί στον αέρα συμφωνία ή θα περάσουν οι συνταγματικές αλλαγές και θα προχωρήσουν? Εδώ έχουμε αλληλοσυγκρόμενα στοιχεία μέχρι στιγμής. Υπάρχουν στοιχεία με βάση τα οποία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν ο κύριος Ζάεφ να εξασφαλίσει τους 80 βουλευτές που θέλει για να περάσει τις συνταγματικές αλλαγές. Όπως είχαμε σήμερα και κάποια δημοσιεύματα που προέκυψαν ευρωπαϊκών εφημερίδων που προέκυψαν μετά από συζητήσεις με στελέχη της Σκοπιανής κυβέρνησης ότι τελικά θα εξασφαλίσει ο Ζάεφ την απαιτούμενη πλειοψηφία για τις συνταγματικές αλλαγές. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα, και να περάσει η συμφωνία, δηλαδή να ψηφιστούν οι συνταγματικές αλλαγές, και να μην ψηφιστούν.
θεωρώ περισσότερες τις πιθανότητες όμως να μην ψηφιστούν οι συνταγματικές αλλαγές. Οπότε θα αναγκαστεί ο ΖΑΕΦ να πάει σε εκλογές με βάση τη δήλωσή του και να περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών, μήπως από τις εκλογές προκύψει μεγαλύτερη πλειοψηφία υπέρ αυτού, περισσότεροι δηλαδή δικοί του βουλευτές, για να μπορέσει σε δεύτερο χρόνο να περάσει τις συνταγματικές αλλαγές. Εάν και εκεί δεν πετύχει πάλι να εξασφαλίσει 80 βουλευτές, θα νεκρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και θα επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή Έλληνο-Σκοπιανή διαφορά σε εκκρεμότητα όπως και στο παρελθόν. Μάλιστα, έχει πολύ ψωμί ακόμα μέσα εισαγωγικά να βάλω τη λέξη στρατηγία μου σίγουρα αυτό το ζήτημα. Πάμε σε ένα άλλο βασικό ζήτημα, τα ελληνοτουρκικά, Ανατολική Μεσόγειος, Κυπριακή ΟΣ. Ήδη κλιμακώνεται η ένταση με τουρκικά υποβρύχια και αμερικανικά πολεμικά πλοία δίπλα στο Μπαρμπαρός. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Πράγματι, αυτή την περίοδο στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου υπάρχουν τα ενεργειακά αποθέματα και οι κινήσεις που γίνονται και για την εξόρυξη των αποθεμάτων από τη μια μεριά και στη συνέχεια για τη διοχέτευση, τη δημιουργία δηλαδή αγωγών προκειμένου αυτά τα αποθέματα να κατευθυνθούν κυρίως προς την Ευρώπη, που είναι ο μεγάλος χώρος που έχει έλλειψη ενεργειακών αποθεμάτων, έφερε σημαντική όξυνση στη συγκεκριμένη περιοχή και ένταση. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προκάλεσε πρόσθετη ένταση στη μέχρι τώρα ισχύουσα, βγάζοντας από χθες τον Μπαρμπαρός και το βάζει, δηλαδή ερευνητικό σκάφος, συνοδευόμενο από δύο φρεγάτες τουρκικές, και το βάλε να κινηθεί κάπου περί τα όρια της ελληνικής με την κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Σε κάποιες περιπτώσεις προσπάθησε να μπει προς το χώρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η δική μας η φρεγάτα που βρίσκεται στην περιοχή προειδοποίησε και μετά από αλλεπάλληλες προειδοποίησεις απομακρύθηκε το Μπαρμπαρός, ενδεχομένως να ξαναεπανέλθει, δηλαδή η ένταση διαιωνίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Θα αναφέρω τρία περιστατικά που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες και που επηρέασαν ιδιαίτερα την τουρκική στάση στο συγκεκριμένο θέμα. Το πρώτο από αυτά, έχουμε έναρξη σε λίγο ενδοκυπριακών συνομιλιών μετά από παρέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και θέλει να παίξει χαρτί σημαντικό η Τουρκία, να επηρεάσει δηλαδή όσο γίνεται αυτές τις συνομιλίες, ώστε η όποια συμφωνία επιτευχθεί και αν επιτευχθεί να είναι περισσότερο συμφέρουσα προς την Τουρκία και βεβαίως μέσω της όποιας λύσης να δοθεί να εξασφαλίσει και αυτή κάποια αποθέματα. Δεύτερο περιστατικό. Αρχίζουν σε λίγες μέρες οι εξορίξεις της αμερικανικής εταιρείας της Exxon Mobil στο οικόπεδο 10, όπως γνωρίζουμε, και την ίδια στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για εξόρυξη ενεργειακών αποθεμάτων στο οικόπεδο 7, όπου μπαίνει η Τουρκία μέσα λεκτικά και λέει: μέρος αυτού του οικοπέδου, κύριοι, ανήκει βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μην προχωρείτε. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, πιο σημαντικός ίσως. Την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζουμε ότι υπήρξε η τριμερή συνάντηση Τσίπρα, Αναστασιάδη και Σίση, δηλαδή η αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου στην Ελούντα της Κρήτης, και μέσα στις ανακοινώσεις που κάναν οι τρεις αυτοί περιλαμβάνεται πρώτον η στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια για την εξόρυξη αυτών των αποθεμάτων, και δεύτερον, πιο σημαντικό που πονάει πολύ την Τουρκία, αυτό που δήλωσαν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, ότι θα κάνουν σύντονες ενέργειες ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα να οριοθετήσουν την ελληνική με την αιγυπτιακή ΑΟΣ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα για την Τουρκία, κύριε Τοτοκότσι? Σημαίνει ότι αν οριοθετηθεί η ΑΟΣ, η ελληνική με την αιγυπτιακή, αλλά και με την κυπριακή από την άλλη μεριά, η Τουρκία απομονώνεται και τα δικαιώματά της μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο περιορίζονται πάρα πολύ. Κάτι που την ανησυχεί ιδιαιτέρως, γιατί η Τουρκία θέλει να αποκτήσει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως λόγω των ενεργειακών αποθεμάτων που υπάρχει. Γι' αυτό και αυτή η ένταση προκλήθηκε και πιστεύω ότι θα διαιωνιστεί. Απαιτείται από τη δική μας πλευρά ψυχραιμία,
κατάλληλος χειρισμός, όχι να υποχωρούμε, αλλά και να μην προκαλούμε, όμως να μην οξύνουμε, μην φύγουμε από την ένταση και πάμε στο επόμενο στάδιο που ενδεχομένως να σημάνει και κάποιο θερμό επεισόδιο. Εδώ φαίνεται και η διάθεση των ισχυρών της γης, γιατί είδαμε τις δηλώσεις σήμερα του Υφυπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του κυρίου Μίτσελ, ο οποίος τάχθηκε αναφαντών υπέρ της ελληνικής πλευράς, θεωρεί την Ελλάδα σύμμαχο, τάχθηκε υπέρ της κυπριακής πλευράς με την οποία πρέπει να συνεργαστούμε κλπ. Ιδιαίτερα την Ελλάδα τη θεώρησε ότι είναι ένας από τους σταθερότερους παράγοντες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και πιστεύω ότι ήταν ένα καμπανάκι, ένα μήνυμα ισχυρό που έστειλε προς την Τουρκία. Βέβαια την ίδια στιγμή, με τις ίδιες δηλώσεις, το ίδιο άτομο είπε ότι ναι μεν η Τουρκία πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και λοιπά, να μην προκαλεί, αλλά δεν θέλει να χάσει και την Τουρκία η Αμερική. Και εδώ πρέπει η Ελλάδα να αφενός να υπολογίζει στην στήριξη του διεθνούς παράγοντα και πρωτίστως των Αμερικανών, αλλά να ξέρει και ότι οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν να τη χάσουν την Τουρκία. Μάλιστα. Είμαστε δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση η οποία απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς και βεβαίως ψυχραιμία, σύνεση, έτσι ώστε και να μην οξύνουμε την κατάσταση, αλλά και να μην υποχωρήσουμε στις απαιτήσεις, μην φυγούν δικαιώματά μας κυριαρχικά στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Σε αυτή τη δύσκολη όμως περίοδο βλέπουμε ότι παρετείται ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι που δεν είναι ευχάριστο, και αναλαμβάνει το Υπουργείο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Ας ελπίζουμε ότι ο χειρισμός θα είναι ο καλύτερος και θα αποφύγουμε άσχημες καταστάσεις. Αρκετά νυχτάζει τίποτα λοιπόν η στρατηγία μου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Δεν σας άκουσα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Αρκετά ανοιχτά ζητήματα υπάρχουν γύρω από την περιοχή μας. Πράγματι υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα, και θα έλεγα και το εξής. Ο Αμερικανικός παράγων αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διευρύνει τη συνεργασία με την Ελλάδα. Τα όσα διεκήρυξε ο Υπουργός Αμήνης στην Αμερική, έστω και αν ήταν εκτός της δικής του αρμοδιότητος, περί παραχώρησης κάποιων στρατιωτικών διευκολύνσεων μέχρι και βάσεων στους Αμερικανούς, είναι κάτι σημαντικό, αυξάνει το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό κύρος της χώρας. Την ίδια όμως στιγμή θα πρέπει να υπολογίζουμε και σε κάποια ανταλλάγματα. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή η εγκατάσταση των αμερικανικών drones στη Λάρισα, για παράδειγμα, που έγινε ήδη, όπως και η μεγάλη συσσόρευση μέσων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Σούδα, να προσπορίζει στη χώρα μας και ανταλλάγματα. Και εκεί είναι ένα κομβικό και ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσέξει η ελληνική πλευρά την περίοδο αυτή. Να εκμεταλλευτεί δηλαδή την πολύ σημαντική γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Τοτοκότσι.